Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο 13 Αυγούστου σήμερα και είναι η ενημέρωσή σας στη μία από το Ιόνιαν. Μάχη δίνουν οι γιατροί στο νοσοκομείο Καλαμάτας προκειμένου να σώσουν το μάτι της 49χρονης που έπεσε θύμα επίθεσης με καυστικό υγρό από τον πρώην σύζυγό της στη Μεσίνη. Την ίδια ώρα ο δικηγόρος της άτυχης γυναίκας δηλώνει κατηγορηματικά πως ο δράστης που έχει μετανιώσει ειλικρινά δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Μάλιστα, ο 50χρονος εμφανίζεται διατεθειμένος να βοηθήσει τώρα τη γυναίκα όπως μπορεί. Την Τετάρτη τα ξημερώματα την έλουσε με καυστικό υγρό. Τώρα έχει συνειδητοποιήσει το τι έχει γίνει. Λίγες ώρες αργότερα και μετά τη σύλληψη και παραδοχή της πράξης του, θέλει να βοηθήσει για την αποκατάσταση της υγείας της πρώην σύζυγου του, η οποία κινδυνεύει να χάσει το μάτι της. Ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος του εντολέως μου για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Τα πράγματα το πρωί της Παρασκευής ήταν ελαφρώς καλύτερα. Ωστόσο, οι θεράποντες ιατροί της 49χρονης είναι επιφυλακτικοί. Ενδεχομένως να χάσει την όρασή της. Άρα λοιπόν κρίνεται κρίσιμη η κατάστασή της σε αυτό το πεδίο. Αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική αγωγή, πολύ συχνή ανά μία ώρα. Είναι κρίσιμο αυτό το στάδιο των πρώτων ημερών να δουν αν θα ανταποκριθεί στη φαρμακευτική αγωγή. Άλλωστε δεν υπάρχει και άλλος τρόπος αντιμετώπισης σε αυτό το στάδιο από ό,τι με διαβεβαίωσαν οι γιατροί. Η ώρα ήταν γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν η 49χρονη είδε έναν άντρα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, να την πλησιάζει, χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις του. Με αστραπιαίες κινήσεις της πιέζει το πρόσωπο με ένα πανί ποτισμένο σε καυστικό υγρό. Σε αυτό εδώ το σημείο, ο 50χρονος άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του επιτέθηκε στη 49χρονη γυναίκα που πήγαινε στην δουλειά της. Η γυναίκα αντιστάθηκε και τότε ο 50χρονος φέρεται να της ρίχνει το υδροχλωρικό οξύ απευθείας από μια φιάλη που κρατούσε. Στη συνέχεια εξαφανίζεται, ενώ η γυναίκα σφαδάζει στους πόνους. Είναι μια δυνατή γυναίκα. Εγώ έτσι έχω ευαισθητοποιηθεί γιατί είναι μια πολύτεκνη μητέρα. Τα παιδιά της έχουν έρθει και από χθες στο νοσοκομείο να τη στηρίξουν και η κόρη της παραμένει δίπλα της. Ο 50χρονος λίγες ώρες μετά την επίθεση με καυστικό υγρό κατά της 49χρονης πήγε να δει το θύμα, προσποιούμενος πως πρόκειται για μια αθώα επίσκεψη ενδιαφέροντος, προφανώς θέλοντας να προσανατολίσει τις έρευνες για τον θήτη της επίθεσης. Οι αστυνομικοί ωστόσο τον εντόπισαν στο νοσοκομείο και τον προσήγαγαν. Από ό,τι ξέρω πήγε στο νοσοκομείο, αλλά η ίδια δεν ήθελε να τον δει. Και εν συνεχεία έγινε η σύλληψή του. Αρχικά αρνήθηκε την πράξη του, αλλά στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε κάτω από το βάρος των στοιχείων εναντίον του. Πολύ τεκνή οικογένεια προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα με το μεροκάματο και να αντιμετωπίσουν την ζωή. Και εγώ, χθες, όταν ενημερώθηκα για το τι έγινε, πραγματικά σε μια φάση και ειδικά στην αρχή, δεν πίστευα με τίποτα ότι μπορούσε ο εντολέας μου να κάνει κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ισχυρίστηκε και στους αστυνομικούς, ο 50χρονος κινήθηκε εναντίον της πρώην γυναίκας του λόγω οικονομικών διαφορών. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, η πρώην σύζυγός του είχε κάνει οικονομικά ανοίγματα με χρήματα του 50χρονου. Ο 50χρονος αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ όλα καταμαρτυρούν προσχεδιασμένη ενέργεια. Με κάθε μέσο φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι εν ώψη του 15 Αυγούστου. Η αστάθεια που θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες δεν φαίνεται να επηρεάζει τους εκδρομείς που εγκαταλείπουν με μία βαλίτσα στο χέρι την Πάτρα καθώς και άλλα αστικά κέντρα προκειμένου να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές μακριά από τους ρυθμούς της καθημερινότητας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι της Πάτρας λόγω της εξόδου των εκδρομέων για την εορτή του 15 Αυγούστου. Έχουμε πάει στα Κύθυρα και τώρα κάνουμε ένα τελευταίο, ο τελευταίος προορισμός για Ιθάκη είναι αυτός. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, ναι. Ιθάκη και μετά πίσω στην Αθήνα. Βρήκατε εύκολα εισιτήρια? Πανεύκολα, τα έχω κλείσει καιρό όμως. Το πλοίο για Κεφαλονιά και Ιθάκη βούλιαξε κυριολεκτικά από κόσμο, με τους περισσότερους να έχουν προνοήσει από νωρίς να κλείσουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια αλλά και διαμονή. Ιθάκη, πρώτη φορά? Πρώτη φορά, ναι. Βλέπουμε εξοπλισμό full. Full. Πόσες μέρες θα μείνετε? Πέντε. Πέντε μέρες. Είναι οι πρώτες σας διακοπές? Όχι, είναι δεύτερες. Δεύτερες. Αλλά και λίγο πριν το 15 Αύγουστο το προλάβατε. Κανονικότατα. Πρώτη φορά?
κάθε χρόνο εδώ και 40 χρόνια. Ωραία, να περάσαμε. Και οι τελευταίοι εκδρομείς που έμειναν στην πόλη λίγο πριν το 15 Αύγουστο επιβιβάζονται στο πλοίο. Κεφαλονιά. Κεφαλονιά πρώτη φορά. Όχι, έχω ξαναπάει. Πώς είναι το νησί, ωραίο, όμορφο. Ναι, ωραίο, μια χαρούλα είναι. Και μόνο που πας για διακοπές να ξεκουραστείς, παιδιά, είναι υπέροχα. Είναι οι πρώτες σας διακοπές. Ναι. Οπότε λίγο πριν το 15 Αύγουστο κιόλας. Mm-hmm. Τώρα μπορέσαμε. Βρήκατε εύκολα εισιτήρια και για διαμονή. Εισιτήρια όχι, ήταν λίγο δύσκολο γιατί είχαν κλείσει. Διαμονή με φιλοξενούν, γι' αυτό και θα πάω. Εύκολο, άρα. Πολύ ωραία. Πόσες μέρες θα πάτε, 10-15. Α, είμαι από τις τυχερές. Μπορεί να οδεύουμε στο τέλος του καλοκαιριού, όμως αρκετοί είναι αυτοί που επέλεξαν τον μήνα Αύγουστο για τις θερινές τους διακοπές. Πρώτη φορά στην Ιθάκη. Ο δεύτερη, έχουμε ξαναπάει. Τελευταίοι εκδρομής, να ξέρετε είστε. Τελευταίοι, ό,τι προλαβαίνουμε, όσο προλαβαίνουμε. Τώρα πειραμάδια. Βρήκατε εύκολα εισιτήρια. Ναι, τα κλείσαμε νωρίτερα. Φυσικά τα κατοικίδια δεν έλειπαν από το ταξίδι. Ακόμη και με κλουβάκια πουλιών ταξιδεύει ο κόσμος που έχει φίλους συντροφιάς. Για την ασφάλεια των πολιτών, η τροχέα συνιστά στους οδηγούς πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων. Μετά από μήνες υψηλών τιμών στην απλή αμόλυβδη, ένας μεγάλος αριθμός παρατηρίων και στην Πάτρα πωλεί την βενζίνη των 95 οκτανίων κοντά στα 2 ευρώ. Μάλιστα, στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση των τιμών θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα υπάρξει νέα ανατροπή στις διεθνείς τιμές. Οι πολίτες πάντως διστάζουν ακόμη να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους, εκτός και αν πρόκειται να κάνουν ταξίδι. Αποκλιμάκωση στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ πληθαίνουν τα πρατήρια που προσφέρουν την 95άρα σε τιμή κάτω των 2 ευρώ. Σχετική αποκλιμάκωση, εντάξει, βέβαια είναι ανάλογα τα δεδομένα που υπάρχουν στο θέμα της τσέπης του καθενός. Έτσι. Εντάξει. Υπάρχει όμως μείωση. Φαίνεται μια μείωση. Θα δείξει. Εκεί που χρειαζόμασταν δηλαδή να γεμίσουμε κάποιο ποσό να γεμίσουμε όλο το, τώρα χρειαζόμαστε πιο παραπάνω. Για να το γεμίσω και είναι γενικά ένα ψάξιμο. Πρέπει να ψάχνεις. Και τα φθηνότερα. Ναι. Μία μείωση υπάρχει, αλλά ακόμα είναι ψηλά. Πόσο πρέπει δηλαδή να κατέβει τώρα, τι τιμή δώσατε, πόσο βάζετε ας πούμε στο τεπόζιτο σας. Στα δύο είναι τώρα. Περίπου δύο. Mm-hmm. Για να γεμίσετε το τεπόζιτο σας, πόσο βάζετε την εβδομάδα. Δεν το γεμίζω. Αλλά για να γεμίσει θέλει, ήθελε 100, τώρα πόσο θέλει δεν ξέρω. Ειδικότερα βάσει των επίσημων στοιχείων του Δελτίου Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση τιμή της 95άρας σε πανελλήνιο επίπεδο διαμορφώθηκε στα 2,8 ευρώ ανά λίτρο, στην αμόλυβδη 100 οκτανίων στα 2,3 ευρώ ανά λίτρο, στον ντίζελ κίνησης 1,8 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στο υγραέριο κίνησης 1 ευρώ ανά λίτρο. Δεν το γέμιζα, έτσι κι αλλιώς. Πάντα τα ίδια βάζαμε. Πάντα τα ίδια βάζουμε. Έτσι τα δρομολόγια είναι τα καθορισμένα, δηλαδή είναι συγκεκριμένα, οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι. Εντάξει, τσέπη βέβαια είναι λιγότερο. Έτσι. Τα λίτρα είναι λιγότερα, τη βλέπουμε τη διαφορά, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε και τη ζωή μας. Είδαμε μια μικρή πτώση. Νομίζω ότι έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ τώρα, το λίτρο. Ναι, ναι. Κυκλοφορείτε εσείς με αυτοκίνητο? Ναι, αυτοκίνητο. Ήρθαμε από Αθήνα. Στην Αθήνα είχε 2,10, εδώ βλέπω 1,95. Μάλιστα. Μια χαρά πάει η Πάτρα. Οπότε έχει, εδώ πέρα βλέπετε μια μικρή πτώση. Εσείς τώρα γεμίζετε το τεπόζιτο, ας πούμε, του αυτοκινήτου σας? Συνήθως όχι. Τώρα το γέμισα για να έχω ταξίδι, αλλά συνήθως δεν το γεμίζω. Βάζω λίγο λιγότερο από το μισό. Βάζουμε, αλλά λιγότερο τώρα. Όχι όσο βάζαμε τις περασμένες φορές. Γεμίζετε εσείς το τεπόζιτο? Με το ζόρι. Ο κόσμος δεν γεμίζει πλέον τον τεπόζιτο, ενώ παρατηρεί τεράστιες διαφορές στην τιμή από πέρυσι μέχρι και σήμερα. Εκτιμάται μάλιστα ότι εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα σημειωθεί περαιτέρω αποκλιμάκωση, δεδομένου ότι στις διεθνείς αγορές το αργό πετρέλαιο βρίσκεται στα 88 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή στα επίπεδα που ήταν τον περασμένο Μάρτιο, ενώ το Brent βρίσκεται κάτω από τα 95 δολάρια. Οι ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά δεν κλείνουν όταν βράζει το σπίτι. Αυτό λένε οι πολίτες που γνωρίζουν πως η εκτεταμένη χρήση μέσων για δροσιά το καλοκαίρι συνεπάγεται και υψηλές χρεώσεις, ωστόσο δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Οι ειδικοί στο χώρο του κλιματισμού δίνουν συμβουλές ώστε οι πολίτες να εξοικονομήσουν ενέργεια, ακόμη και αν χρησιμοποιούν ενεργοβόρες συσκευές τις ημέρες του καύσωνα.
Λόγω ακρίβειας, πολλοί καταναλωτές, παρότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όχι μόνο δεν ανοίγουν τα κλιματιστικά, αλλά μπαίνουν στη διαδικασία να ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους δροσιάς. Ανεμιστήρα έχουμε τώρα προς το παρόν, air condition κοιτάμε, θα δούμε. Τώρα πάμε και στη θάλασσα. Κοίτα, δεν είναι και ο πιο οικονομικός και μόνο ένα δωμάτιο εξυπηρετεί. Πρέπει να βάλεις όλο το σπίτι. Πολλοί είναι βέβαια και αυτοί που επιλέγουν τα κλιματιστικά για να δροσιστούν τους καλοκαιρινούς μήνες. Ακόμα και αν το κόστος είναι δυσβάστακτο. Η αλήθεια είναι ότι το ανάβουμε τώρα που κάνουμε διακοπές. Είμαι από Βέλγιο. Είναι και εκεί ακριβά η ζωή στις Βρυξέλλες. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Οι ειδικοί στον χώρο του κλιματισμού δίνουν ορισμένα tips στα νοικοκυριά για να καταφέρουν να εξοικονομήσουν ενέργεια ακόμα και τις ημέρες του καύσωνα. Για οικονομία στα κλιματιστικά, προτείνουμε να μην βάζουν χαμηλή θερμοκρασία. Όταν λέμε χαμηλή, όχι χαμηλότερη από 28 βαθμούς, άντε 27. Έτσι και αλλιώς και για θέμα υγείας, δεν πρέπει να έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία, διαφορά θερμοκρασίας από 10 βαθμούς μέσα με έξω. Τώρα με το που δίνουν τα έναντι, μου έρχονταν κάθε μήνα 150 ευρώ. Και τώρα έχω κάποια επιστροφή βέβαια, αλλά προπληρώνεις χωρίς να έχεις κάψει τόσο ρεύμα. Άλλοι καταστηματάρχες στρέφονται σε εναλλακτικές λύσεις για να αυξήσουν τους βαθμούς στο κλιματιστικό, ακόμα και πιο πάνω από τους 26 βαθμούς. Χρησιμοποιούν αεροκουρτίνες που ενισχύουν τον δροσερό αέρα. Προσπαθήσατε να βρείτε εναλλακτικούς τρόπους για να δροσίσετε το σπίτι σας? Δυστυχώς όχι. Απλώς μάλλον θα αλλάξω εταιρεία. Η αλήθεια είναι ότι η ανθρωπότητα ψάχνει μία λύση μέσω του ηλεκτρισμού, αλλά δεν μπορούμε να το στηρίξουμε αυτό. Όσες πηγές ηλεκτρισμού και να έχουμε, πρέπει να δούμε και άλλα επιστημονικές λύσεις. Ακόμα και στη δύσκολη εποχή για την εστίαση, όπου οι θερμοκρασίες αγγίζουν κόκκινο, καθημερινά η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ταβέρνες, ακόμα και σουβλατζίδικα, κλείνουν εντελώς τα κλιματιστικά όταν έχουν λίγους ή και καθόλου πελάτες. Τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της Καλαμάτας αφορούσε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας Γιάννης Ζαφυρόπουλος και η Διευθύντρια Καθαριότητας του Δήμου. Και οι δύο έδωσαν χρήσιμες συμβουλές και έκαναν έκκληση στον κόσμο να τηρεί τους κανόνες της αντιπυρικής περίοδου αλλά και εκείνης της καθαριότητας. Ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αποφυγή πυρκαγιά στην Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Γιάννης Ζαφυρόπουλος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας. Βρισκόμαστε στην κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Πολλές περιοχές της χώρας δοκιμάζονται από την εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και δυνατή άνεμη συμβάλλουν στην εξάπλωσή τους. Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή τόσο των ντόπιων όσο και των επισκεπτών για την αποφυγή εκδήλωση πυρκαγιών. Είναι απαραίτητη η επαγρύπνηση όλων. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση ή πυρκαγιά σε αρχικό στάδιο, ενημερώνουμε την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199 ή την αστυνομία στο 100. Προσέχουμε να μην γίνουμε οι ίδιοι έτη πυρκαγιάς από αμέλεια. Την ίδια ώρα, η Διευθύντρια Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας Κοκονία Γιαννοπούλου επισήμανε ότι πρέπει οι πολίτες να συμμορφωθούν με τους κανόνες καθαριότητας για να είναι καθαρή η πόλη και να μην δημιουργούνται συνθήκες ρήπανσης και αντιαισθητικές εικόνες στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό που λέμε κάθε φορά είναι μία προσοχή στον τρόπο που αποβάλλουμε τα απορρίμματα, δηλαδή. Εάν βλέπουμε ότι ο κάδος, ο πλησιέστερος σε εμάς είναι γεμάτος, αναζητούμε τον επόμενο κάδο για να αποφεύγουμε τα φαινόμενα υπερχείλισης κάδων και να απόθεσης σε εξωτερικό χώρο που δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα γιατί πηγαίνουν τα ζώα και δυσχεραίνουν την κατάσταση και βλέπουμε πολλές φορές το οδόστρωμα να είναι γεμάτο σκουπίδια. Όλα αυτά, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος αλλά και η Διευθύντρια Καθαριότητας, δεν αφορούν μόνο τους μόνιμους κατοίκους της Καλαμάτας αλλά και τους επισκέπτες, αφού είναι υποχρέωση όλων να σέβονται και να προστατεύουν την πόλη και τους συνανθρώπους τους. Μια πρόταση τώρα του Δήμου Τρίπολης προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αφορά εμβληματικά έργα για το Δήμο, όπως η αποκατάσταση, ο εξυγχρονισμός και η επαναχρησιμοποίηση της βίλας Τουρκοβασίλη και η διαμόρφωση πάρκου αναψυχής στη θέση Αλόνια του Σταδίου Τεγέας. Το Υπουργείο Παιδείας τώρα και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την προοπτική λειτουργίας δημόσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 5.30 το απόγευμα για το σχολικό έτος 2022-2023. Η τελική επιλογή των τμήματων που θα λειτουργήσουν ως ολοήμερα θα προκύψει μετά την εκδήλωση του σχετικού ενδιαφέροντος και από γονείς και κηδεμόνες λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου.
Τα ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έρχονται και αυτό γίνεται για δύο λόγους που αφορούν τόσο στους μικρούς μαθητές όσο και στους γονείς τους. Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμήματων. Δουλέψαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και ορίσαμε, προτείναμε κατά κανένα λόγο, δεν ορίσαμε ακριβώς στο Υπουργείο, ποια σχολεία βλέπουμε. Δημοτικά μας σχολεία και νηπιαγωγεία μπορούν και έχουν τις προϋποθέσεις, δηλαδή τον ικανό αριθμό μαθητών εγγεγραμμένων στο ολοήμερο, για να επεκταθεί το ωράριό τους μέχρι τις 5.30. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμήματων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Μόνο στην Αχαΐα έχουν προταθεί πάνω από 100 δομές εκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας. Αυτό θα, σε τελική ανάλυση θα εξαρτηθεί από τις δηλώσεις που θα πάρουμε από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών την 1η Σεπτεμβρίου. Οι γονείς θα ξέρουν ότι το σχολείο τους προτίθεται να λειτουργήσει μέχρι τις 5.30. Είναι 5.000 τέτοια ολοήμερα δημοτικά ολοήμερα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Ο στόχος του διευρυμένου δωρεάν παιδαγωγικού προγράμματος είναι διτός. Αφενός η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης για τα παιδιά και αφετέρου η υποστήριξη της οικογένειας με προσέγγιση του σχολικού με το εργασιακό ωράριο των γονέων, περισσότερο ελεύθερο δημιουργικό χρόνο στο σπίτι, εφόσον η μελέτη θα ολοκληρώνεται στο σχολείο. Αξίζει να αναφέρουμε πως η πρόσβαση όλων των μαθητών στο διευρυμένο ολοήμερο είναι ελεύθερη χωρίς κανένα κριτήριο συμμετοχής. Σαν σήμερα 12 Αυγούστου του 1953, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα με εκατοντάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή, με τις μνήμες να μένουν νοπές 69 χρόνια μετά. 1953. Ημέρες φρίκης και πένθους. Τα γραφικά νησιά του Ιωνίου σαρώνονται από τρομακτικούς σεισμούς και πόλεις ιστορικές και ιδηλιακά χωριά κοίτονται σε σωρούς ερειπίων. Μέρα που ο σεισμός των 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ισοπεδώνει τα Επτάνησα. Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή στη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη από έναν σεισμό που άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και 21 αναγνωούμενους. Γρήγορα βγήκαμε στην πλατεία του Αγίου. Και μέχρι που να ξημερώσει, να δούμε πού βρισκόμαστε, υπήρχε μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή δεν ξέραμε πού βρισκόμαστε πραγματικά. Και ειδικά εγώ που ήμουν και νέο παιδί, τα είχα μισοχαμένα. Ευτυχώς, βγήκαμε όλοι από την οικογένειά μου, σώοι και καλοί. Ο Εγκέλαδος είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους τρεις ημέρες νωρίτερα, όταν και έγιναν αισθητές οι πρώτες δονήσεις. Την 3η 11 Αυγούστου του 1953, στη Ζάκυνθο σημειώνεται σεισμική δόνηση, το μέγεθος της οποίας προσδιορίστηκε στους 6,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, προκαλώντας μεγάλες ζημιές και τραυματίζοντας πολλούς κατοίκους. Μια μέρα μετά, την 4η 12 Αυγούστου και ώρα 11.30 το πρωί, έγινε ο μεγάλος σεισμός. Οι σεισμογράφοι κατέγραψαν δόνηση 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Για 45 δευτερόλεπτα η γη σιώταν με απίστευτη μανία. Όλοι οι δρόμοι έκλεισαν από τα ερείπια, σκηνές φρίκης κατεγράφησαν από άκρο σε άκρο της πόλης αλλά και στα χωριά. Κανένα σπίτι στην πόλη της Ζακύνθου δεν μένει όρθια, παρά μόνο η εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, το σχολείο του Άμμου, η Εθνική Τράπεζα και η οικία Σαρακίνη στη σημερινή οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Λίγο μετά ξεσπά φωτιά που κατακαίει τα πάντα. Μεγάλη καταστροφή και στην Κεφαλονιά. Στην πόλη του Εργοστολίου διασώθηκαν δύο μόνο σπίτια. Ελάχιστα ήταν και τα οικοδομήματα που σώθηκαν στο Λιξούρι, όπως το γυροκομείο και το αρχοντικό των Ιακωβάτων. Η βοήθεια τις επόμενες ώρες μεγάλη, τόσο από θάλασσα όσο και από αέρα. Η πρώτη ουσιαστική βοήθεια στη Ζάκυνθο θα φτάσει το πρωί της 5ης 13 Αυγούστου 1953 με τα πλοία Κωστάκης Τόγιας και Γλάρος και περιλάμβανε υγειονομικό και χειρουργικό υλικό μαζί με γιατρούς και νοσοκόμες. Μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση και από τη διεθνή κοινότητα για την βοήθεια στους σεισμόπληκτους. Ήταν στιγμές απερπισίας, όταν ήβλεπες και πέφτανε τα σπίτια σου και κοίτας τα χωριά και έβγαινε μια κάπνα σαν να είναι φωτιά από τη σκόνη. Χρόνια μετά και οι μνήμες της καταστροφής παραμένουν ζωντανές, όπως και η ελπίδα της δημιουργίας αυτών που χάθηκαν στα χαλάσματα.
τίτλοι τέλους για τις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Πατρέων με την ολοκλήρωση και της τρίτης περίοδου των ημερήσιων παιδικών κατασκηνώσεων σε πλάς και ροήτικα. Μάλιστα, στην τελευταία περίοδο προσθέθηκαν εκτός των άλλων ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την διαπολιτισμικότητα με τη συμμετοχή παιδιών Ρωμά, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το πατρινό καρναβάλι και επίσης πρόγραμμα πρώτων βοηθειών. Ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος των ημερήσιων παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων και μαζί η λειτουργία της κατασκήνωσης για φέτος με δύο τελετές λήξης στα Ροήτικα 11 Αυγούστου και στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων 12 Αυγούστου. Με ελάχιστο προσωπικό, με ελάχιστα οικονομικά, με την ψυχή χτίζεται όλο αυτό το οικοδόμημα. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε δύο κατασκηνώσεις, να έχουμε εδώ στην Πλάζ στο Κάμπικ και το άλλο στα Ροήτικα. Οι υπεύθυνοι των κατασκηνώσεων καθώς και οι κατασκηνωτές παρουσίασαν τη δουλειά τους μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης. Κρατούμε ζωντανές τις κατασκηνώσεις χωρίς όμως να έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία. Οι τελετές λήξης περιλάμβαναν θεατρικά με θέμα τον παλαιοελληνικό κινηματογράφο αλλά και τη διαφορετικότητα, μουσικά και χορευτικά δρόμενα καθώς και αθλητικές επιδείξεις, κυρίως του ταεκβοντό, που απέδωσαν τα παιδιά και διοργανώθηκαν από το εκπαιδευτικό προσωπικό των κατασκηνώσεων. Στο τέλος, μοιραστήκαν κεράσματα σε όλους τους παρευρισκόμενους. Των κατασκηνώσεων αυτών που δεν σταμάτησαν τη λειτουργία τους, ούτε στον κορονοϊό, που λειτουργήσαν με ασφάλεια, που λειτουργήσαν με υψηλό περιεχόμενο. Στην τρίτη περίοδο προσθέθηκε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαπολιτισμικότητα με τη συμμετοχή παιδιών Ρωμά, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το πατρινό καρναβάλι από την ΚΕΔΥΠ Καρναβάλι Πάτρας, πρόγραμμα πρώτων βοηθειών από τα τόμη τριών ναυάρχων Άνω Πόλης και Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, καθώς και πρόγραμμα πρόληψης και ευαισθητοποίησης κατά των ναρκωτικών από το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών. Για 8η συνεχή χρονιά λειτουργούμε αυτήν την κατασκήνωση μαζί με τα Ροήτικα, που είναι ευθύνη του κοινωνικού οργανισμού όσον αφορά το προσωπικό και τον συντονισμό των κατασκηνώσεων. Οι ημερήσιες παιδικές κατασκηνώσεις υλοποιούνται από το 2015 και φέτος εξυπηρέτησαν καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους πάνω από 800 παιδιά. Στις κατασκηνώσεις εξασφαλίζεται η διατροφή, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, η μετακίνηση καθώς και η δημιουργική απασχόληση των παιδιών, προσφέροντας έτσι μια ανάσα ανακούφιση στις λαϊκές οικογένειες. Η συμμετοχή των παιδιών είναι εντελώς δωρεάν. Εγκρίθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδότηση 7 εκατομμυρίων ευρώ για το πάρκο πόλης του Άργους, που πρόκειται να αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της περιοχής. Πρόκειται για ριζική ανάπλαση στο νότιο τμήμα της πόλης, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ανοιχτό θέατρο, αναψυκτήριο, παιδική χαρά, χώρους αναψυχής αλλά και άθλησης. Εγκρίθηκε σύμφωνα με το Δήμαρχο Άργους Μυκηνών Δημήτρη Καμπόσου η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για το πάρκο πόλης του Άργους ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Κυνηγάμε όλες τις προτάσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτά τα 7 εκατομμύρια περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ θα αλλάξουν όλη τη φυσιογνωμία του τόπου στο νότιο τμήμα. Ένα πολύ μεγάλο πάρκο που εκεί θα μπορούν να γίνουν και δράσεις χριστουγεννιάτικες, εκεί θα μπορούν να γίνουν χίλια πράγματα. Η ανάπλαση θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατασκευή ενός νέου ανοιχτού θεάτρου χωρητικότητας περίπου 2.500 θεατών, το οποίο θα διαθέτει αναψυκτήριο, τουαλέτες και θα περιβάλλεται από παιδική χαρά χώρους αναψυχής και άθλησης. Υπάρχει και ένας χώρος που είναι skate park. Αυτό το skate park, για όσους ξέρουν, είναι τα παιδιά που κάνουν skate και έχει γίνει και ολυμπιακό άθλημα τώρα. Υπάρχει μια πίστα τέτοια που θα φτιαχτεί. Υπήρχε αναγκαιότητα, υπάρχουν τόσοι που ασχολούνται με το σκέιτ στο Άργος? Όχι, αλλά πιστεύουμε, επειδή δεν υπάρχουν τέτοιες πίστες πολλές στην Ελλάδα, ελάχιστες είναι, θέλουμε να κάνουμε το Άργος ένα κέντρο όπου δίπλα στο λεκανοπέδιο να έρχονται να κάνουν τον αθλητισμό τους και παράλληλα να μένουν στην πόλη μας. Ο κύριος Καμπόσος αναφέρθηκε και στην ασφαλτόστρωση του δρόμου για το κάστρο του Άργους, έργο το οποίο, όπως δήλωσε, φτιάχνει ο Δήμος με δικά του χρήματα, αφήνοντας αιχμές για τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και για τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας Γιάννη Μαλτέζο, από τους οποίους περίμενε να συμβάλλουν στην υλοποίηση του έργου όπως του είχαν υποσχεθεί. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα. Αναλυτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε όλα τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ionian στις 8. Καλό μεσημέρι.